Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Χαλάζι TV. Άλλη μια εκπομπή Prime Time είναι μαζί σας. Στη σημερινή εκπομπή θα αναλύσουμε διεξοδικά πώς θα οδεύσουμε σταδιακά στην ενεργοποίηση του νόμου Νεσάρα ή Γκεσάρα. Και βέβαια μιλάμε για το νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την αχρήματη κοινωνία και όχι μόνο. Για να δούμε όμως αν είμαστε πολύ κοντά ή πολύ μακριά στην ενεργοποίηση του νόμου Γκεσάρα, θα πρέπει να δούμε ποια σημάδια υπάρχουν ήδη μπροστά μας. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Όλες οι εκτιμήσεις πλέον που έρχονται από τους αναλυτές κάνουν λόγο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες ή και μέσα στο 2022, είναι πολύ αυξημένη πιθανότητα να ζήσουμε ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Και τα σημάδια είναι ήδη ορατά σε αυτό το σημείο. Να πούμε ότι τις επιπτώσεις του παγκόσμιου lockdown του 2020 δεν τις έχουμε δει ακόμα σε όλη τους την έκταση, όπως ισχυρίζονται πολλοί αναλυτές. Ήδη έχει αρχίσει όμως αυτό και φαίνεται πλέον και οι παγκόσμιες οικονομίες μπαίνουν σε μια σταδιακή ύφεση. Τα σημάδια που το καταδεικνύουν αυτό είναι ο υπερπληθωρισμός που έχει αρχίσει και εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μια σταδιακή αύξηση των τιμών σε πολλά άγαθα, ενώ από πολλές χώρες μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς έχουμε πρόβλημα με αλυσίδες εφοδιασμού γενικότερα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, καθώς η ζήτηση αυξάνεται μετά την έξοδό μας από το lockdown του 2020, οι εταιρείες που είχαν υποστεί το γενικό lockdown και όλος ο πλανήτης δεν μπορούν ακόμα να αντιμετωπίσουν αυτή την στασιμότητα που υπήρξε στις παγκόσμιες οικονομίες, άρα και την παραγωγή. Στην ουσία έχουμε πρόβλημα στην παραγωγή και αυτό αρχίζει να φαίνεται τώρα, καθώς αυξάνεται σταδιακά η ζήτηση όσο περνάμε από το lockdown στην μετά εποχή, στην ουσία του lockdown. Οι πρώτοι 6 μήνες του 2021 ήταν ένα σταδιακό ξεμούδιασμα από αυτή την έξοδο που είχαμε από το lockdown του 2020 και τώρα σταδιακά αρχίζουν να φαίνονται οι επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους αναλυτές, τους οικονομικούς, έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια ύφεση. Πολλά καταναλωτικά αγαθά έχουν υποστεί αυξήσεις, καθώς αυξάνονται οι πρώτες ύλες, επειδή αυξάνεται και η ζήτηση λόγω των ελλείψεων, αυξάνονται και οι τιμές. Πάμε στην Κίνα για να δούμε τι γίνεται σε πολλές χώρες. Στην Κίνα καταγράφονται προβλήματα στον εφοδιασμό και τις εξαγωγές. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε ασχοληθεί με την Κίνα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί και αυτό έχει διεθνή αντίκτυπο. Όμως, τώρα τα νέα που μας έρχονται είναι το ίδιο συνταρακτικά και από άλλες περιοχές. Στη Μεγάλη Βρετανία πλέον υπάρχει θέμα στον εφοδιασμό, καθώς λείπουν από την αγορά εξειδικευμένοι εργάτες μετά το Brexit που σημειώθηκε. Τώρα ποιος είναι ο συσχετισμός του Brexit με το ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εργάτες, ειδικά σε τομείς μεταφορών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και πώς επηρέασε το Brexit τελικά την Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τα μηνύματα που έρχονται γενικότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ απονθαρρυντικά για το τι θα συμβεί σε αυτή τη χώρα στο άμεσο μέλλον, καθώς φαίνεται ότι θα προβούν οι αρχές εκεί σε κάποιες ανακοινώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα έχουν σχέση γενικότερα και με την αντιμετώπιση της νέας φάσης της πανδημίας, αλλά και με άλλα θέματα. Στην Αμερική όμως τώρα, και είχαμε θίξει και σε άλλη εκπομπή, ότι εκεί είχε εμφανιστεί στο βορρά μία εκτεταμένη έλλειψη τροφίμων με πάνω από 200 βενζινάδικα να έχουν βάλει λουκέτο, μας έρχονται τώρα νέα ότι υπάρχει έλλειψη προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και αυτό έχει αρχίσει και γίνεται εμφανής και επεκτείνεται σε όλο και περισσότερες πολιτείες. Ενώ στην Γερμανία υπάρχουν κλειδονισμοί στις γραμμές εφοδιασμού και πολλές εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας έχουν 50% έλλειψη σε ανταλλακτικά. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα και στον ανεφοδιασμό γενικότερων προϊόντων. Εν τω μεταξύ, αναλυτές λένε ότι τώρα θα φανούν στο επόμενο δίμηνο οι συνέπειες της παρατεταμένης μη λειτουργίας της διόρυγας του Σουέζ. Αυτή η καθυστέρηση που υπήρξε
με το πλοίο εκεί πέρα και την στασιμότητα στην ουσία του εμπορίου από την εκεί περιοχή, από το πέρασμα αυτό, τώρα θα φανούν οι συνέπειες αυτές, καθώς πολλά προϊόντα δεν κατάφεραν, τώρα αυτό αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, που ήταν ευπαθή, δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ώρα τους και έτσι έχουν τεθεί εκτός. Το πιο ανησυχητικό από όλα, και βέβαια εμείς το έχουμε τονίσει ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι ότι πλέον όλο αυτό το μείγμα στοχεύει σταδιακά όχι μόνο προϊόντα πρώτης ανάγκης, αλλά και αγορές τροφίμων. Ενδέχεται, λένε αναλυτές, ότι μετά την πανδημία λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα προκύψει στον κόσμο μας θα είναι μια επισιτιστική κρίση η οποία ελοχεύει. Αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά στον ορίζοντα ως απόρρια των γεγονότων που αρχίζουν να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι αναμένεται ένα μεγάλο οικονομικό κράχ τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο, καθώς τώρα θα φανούν οι επιπτώσεις του lockdown του 2020. Είναι όλα αυτά σημάδια ενεργοποίησης του νόμου Νεσάρα-Γκεσάρα, γιατί για να περάσουμε σε αυτό το νέο σύστημα θα πρέπει να καταρρεύσουν οι παλιές οικονομίες. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα καινούριο σύστημα εάν δεν καταρρεύσει το παλιό. Πώς θα περάσουμε λοιπόν στο νόμο Νεσάρα-Γκεσάρα? Ο Σπύρος Χαραλαμπόπουλος είναι μαζί μας στην σημερινή εκπομπή, είχαμε συζητήσει μαζί του μέσα στην εβδομάδα και παρουσιάζουμε σήμερα πλέον τις εξελίξεις αυτές πάνω στο νόμο Νεσάρα ή Γκεσάρα, όπως έχει μετονομαστεί. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να βάλουμε στο παιχνίδι το νόμο Νεσάρα. Είχαμε ξανασχοληθεί μαζί του αρκετό καιρό πριν και φτάνουμε νομίζω κοντά στις εξελίξεις. Δηλαδή φαίνεται να μην είναι τόσο μακρινά όσο τα συζητάγαμε πριν 1, 2 ή 3 χρόνια, γιατί τα έχουμε πει πολύ νωρίς, έτσι. Ναι, δεν νομίζω ότι τα περιμέναμε να γίνουν πάρα πολύ αργότερα από τότε. Εντάξει, το σχέδιο εξελίσσεται κανονικά, υπάρχουν κάποια γεγονότα, κάποια στοιχεία που έχουμε κι εμείς. Τα παρακολουθούμε βεβαίως και βλέπουμε ότι το puzzle κομμάτι-κομμάτι το συνθέτουν αυτοί που θέλουν να το συνθέσουν και να το τελειώσουν, και προς τα εκεί βεβαίως πηγαίνει και η όλη κατάσταση. Υπάρχει ένα παραξένιο πολύ μεγάλο ουσιαστικά και έχει επίκεντρο τις ΗΠΑ. Η οργάνωση του Σόρος, Ανοιχτή Κοινωνία, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δυσκολεύσει το έργο του Τραμπ στην Προεδρία, χρησιμοποιώντας το βαθύ κράτος της CIA και των δικαστικών. Όμως όλοι γνωρίζουμε τελικά ότι ο Τραμπ ανέλαβε τελικά την προεδρία της υπερατλαντικής αυτής δύναμης. Με το που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει το σχέδιό του, ώστε να γίνει η Αμερική μεγάλη ξανά. Ο μεγάλος στόχος λοιπόν του Τραμπ υπήρξε εξ αρχής ένας. Ήταν η ενεργοποίηση του Νεσάρα, της νομοθετικής πράξης που αλλάζει τη μορφή του κόσμου μας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Νεσάρα είχε δημιουργηθεί τη δεκαετία του 1990 από τον δόκτορα Harvey Francis Barnard ως ένα εναλλακτικό και πιο ανθρώπινο πολιτικο-οικονομικό σύστημα για τις ΗΠΑ και για τον κόσμο. Φυσικά στο σχέδιο του αντέδρασαν οι υπέρμαχοι της νέας παγκόσμιας τάξης, οι οποίοι επιθυμούσαν σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα με κοινωνικό δαρβινισμό, παράδειγμα, ξέρουμε το μεγάλο ψάιτρο ή το μικρό, και βεβαίως μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού στα 2 δις το πολύ. Στο σημείο που λες ότι αντέδρασαν κάποιοι, εντάσσεται και η κατάρρευση των δίδυμων πύργων κάποια στιγμή, αυτό, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Μετά από μακρές διαδικασίες, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton αναγκάστηκε να υπογράψει την πράξη αυτή, η οποία προέβλεπε ο νόμος να τεθεί σε ισχύ την 3η στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι εκείνη την 3η στις 11 του μηνός του 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν η μέρα που ουσιαστικά άλλαξε τον κόσμο. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, είναι γεγονός
ότι οι επιθέσεις της Ισλαμιστικής Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν στα μεγαλύτερα, στα πιο κομβικά θα λέγαμε σημεία των ΗΠΑ ανέβαλαν επαορίστο μια ειρηνική ανατροπή της πλανηταρχίας που επιβλήθηκε στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Ας δούμε όμως τώρα ποιο είναι το επίκεντρο της Νεσάρα και γιατί δεν θέλουν ή της νομικρονογιώτα ή της νέας παγκόσμιας τάξης την επιβολή της. Είναι βέβαια η προβλεπόμενη από τον νόμο αυτό κατάργηση της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τράπεζα δηλαδή που κόβει το χρήμα. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί πράγματι με επανάσταση από τη στιγμή που επιτρέπει τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας από τον ίδιο τον πρόεδρο, ενώ προϋποθέτει και την κατασκευή ενός νέου δολαρίου που θα έχει αντίκρισμα σε χρυσό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το νόμισμα που συζητείται πολύ έντονα και μάλλον αυτό θα δούμε στην πορεία είναι το Globo, που βγαίνει από το Global. Έτσι, αυτό θα είναι το που θα έχει αντίκρισμα σε χρυσό βέβαια, θα είναι το Globo. Είναι φανερό λοιπόν ότι από αυτά που είπαμε ότι ολόκληρο το παλιό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και κατ' επέκταση του κόσμου καταραίει με πάταγο θα λέγαμε και εγκαθίσταται ένα νέο status quo στον πλανήτη. Αυτό ακριβώς είναι που επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή, που προσπάθησε μάλλον που να θέσει σε εφαρμογή ο Τραμπ. Και βέβαια αυτό που είχαν αρνηθεί οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Μια χρυσή εποχή λοιπόν της γης, όπως έχει χαρακτηριστεί η νέα κατάσταση, όπου ο άνθρωπος έπεται να απελευθερωθεί από τα δεσμά της διεθνούς τοκογλυφίας και θα μπορεί να έχει αμεσότερη πρόσβαση στα αγαθά που παράγει ο πλανήτης. Η υστερία αυτή της καταστροφολογίας του τύπου υπερθέρμανση του πλανήτη, εντάξει, πάει, λέμε έτσι, ξεφεύγει, πάει περίπατο θα μπορούσαμε να πούμε, αφού γίνεται πια κατανοητό ότι με την ενεργοποίηση των μεγάλων οικονομικών projects όπως της άντλησης των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου, η ζωή θα είναι ποιοτικότερη, αλλά και μεγαλύτερη σε διάρκεια για όλους. Η απελευθέρωση του χρήματος που προωθεί ο νόμος Νεσάρα αποτελεί για τη διεθνή τοκογλυφία ένα απίστευτο εφιάλτη. Αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργεί. Η κατάργηση του λογιστικού εικονικού χρήματος μέσω της αντιστοιχίας νέου δολαρίου χρυσού Globo, όπως λέμε εμείς, αλλά και το σχέδιο όλα σε ένα για τα δάνεια όπου η αρχή όλα τα δάνεια σαν επιστωτή. Αυτό είναι λέει, η αρχή τους. Όλα τα δάνεια σε ένα επιστωτή και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Αυτά ουσιαστικά μεταμορφώνουν ριζικά την παγκόσμια οικονομία. Η πλανητική ελίτ, αυτή που ορίζει τις ζωές μας, είναι βαθιά προβληματισμένη από τις κινήσεις που έκανε ο Τραμπ. Και ουδής φυσικά είναι σε θέση να προβλέψει με ασφάλεια σε τι είδους ενέργειες, δηλαδή αντίπεινα, θα προβούν κατά του Αμερικανικού Προέδρου. Ο μυστικός βέβαια πόλεμος συνεχίζεται και οξύνεται επικίνδυνα και όλο πιο γρήγορα. Και λέω ότι, να το τονίσω αυτό για να μην γίνει κάποια παρανόηση, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τι είδους ενέργειες θα προβεί κατά το Αμερικανικού Προέδρου. Προσέξτε κάτι, όπως και εσείς είπες, έτσι, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή παίζει κάποιο πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχει φύγει, έτσι. Το γνωρίζεις και εσύ και τα άρθρα που αναβάζεις βλέπω και τα στοιχεία που έχεις και εσύ. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή η πρόεδρος είναι ο Biden, αλλά υπάρχει ένας Τραμπ από πίσω ο οποίος λειτουργεί περίεργα και τον παρακολουθούν όλοι και βλέπουν. Θα παίξει κάποιο ρόλο στην πορεία, στο μέλλον θα το δούμε. Βέβαια, και δηλώνει συνεχώς με την πρώτη ευκαιρία ότι stay tuned και θα δείτε τι έχει να συμβεί. Δηλαδή, προεξοφλεί κάποια γεγονότα τα οποία σύντομα φαίνεται να παίρνουν μορφή. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε τώρα αυτές τις 19 διατάξεις. Δεν είναι πολύ, δηλαδή θα τα πούμε πολύ περιληπτικά. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να επιφέρουν αυτό το νόμο. Καταρχήν, κατάργηση του φόρου εισοδήματος. Μηδενισμός όλων των χρεών από πιστωτικές κάρτες.
κλείσιμο της εφορίας των ΗΠΑ και μεταφορά της ως υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιβολή φόρου 14% σε κάθε νέο προϊόν. Τα παλιά τα εξαιρούν βέβαια από αυτή τη φορολογία. Αύξηση των παροχών στους συνταξιούχους. Κατάργηση του ναυτικού δικαίου με το οποίο οι ΗΠΑ μπορούν να τεθούν αυτομάτως σε εμπόλεμη κατάσταση και επαναφορά του αστικού δικαίου. Ενεργοποίηση της τροποποίησης 13 που απαγορεύει ουσιαστικά τους τίτλους ευγενίας στις ΗΠΑ. Άμεση διεξαγωγή εκλογών εντός 120 ημερών με παραίτηση του Προέδρου της Βουλής και της Γερουσίας από τη στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρείται μεταβατικός. Έλεγχος της εκλογικής διαδικασίας από ανώτατους δικαστές. Δημιουργία νέου Υπουργείου Οικονομικών και νέου νομίσματος βάσει της ισοτιμίας χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων. Είναι τον κλόβο που αναφέραμε. Απαγόρευση να χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά γεννήσεως ως χρηματοοικονομικά παράγωγα. Κλείσιμο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ και μάλιστα με κήρυξη πτώχευσης αυτής. Δημιουργία μιας νέας κεντρικής τράπεζας υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ορίζει το αρχικό σύνταγμα των ΗΠΑ. Επαναφορά της μυστικότητας των ιδιωτικών καταθέσεων. Επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας με κατάργηση του αγγλικού δικαίου. Απαγόρευση άσκησης επιθετικής πολιτικής και οποιασδήποτε πολεμικής αναμέτρησης με οποιοδήποτε κράτος σε όλο τον κόσμο. Επιβολή ειρήνης σε όλα τα έθνη. Αυτόματη πίστωση από τον παγκόσμιο καταπίστευμα των χρημάτων που είναι απαραίτητα για να έρθει το βιωτικό επίπεδο της ανθρωπότητας σε ένα σταθερό σημείο. Και τέλος η 19η διάταξη που μας μιλάει για την ενεργοποίηση πατέντων νέων τεχνολογιών, παράδειγμα ελεύθερη ενέργεια που σήμερα βεβαίως είναι κρυμμένες και θα απελευθερωθούν στο ανθρώπινο γένος. Θα υπάρξουν τεχνολογίες που είναι κρυμμένες από τον άνθρωπο, θα βγουν πλέον στην επιφάνεια. Και όχι μόνο τεχνολογίες, αλλά αναφέραμε και σε άλλες εκπομπές, θα έχει να κάνει και με την υγεία των ανθρώπων γενικότερα. Υπάρχουν τεχνολογίες αυτή τη στιγμή που θα μπορεί ο άνθρωπος να θεραπεύεται άμεσα από ανίατες ασθένειες, σε πολύ λίγο χρόνο, έως μέσα σε λίγα λεπτά, όσο και να φαίνεται αυτό περίεργο, είναι γεγονός. Το θέμα τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Να δούμε τώρα τι ακριβώς όλο αυτό, και έχει βάλει και ένα πολύ ωραίο τίτλο, αν είναι σωτηρία ή παγίδα. Γιατί γίνεται ξαφνικά όλο αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η μεταστροφή. Κάποιος λοιπόν ο οποίος σκέφτεται ανοιχτά και λογικά θα πει πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να υπάρχει αυτό το σύστημα και ξαφνικά να έρχεται κάποιος να τα αλλάζει όλα αυτά και να φέρνει κάτι καλό στην ανθρωπότητα. Θα μπορούσε να συμβεί. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα, στη σημερινή εποχή, δεν μπορεί να μπει κάποιος αρχηγός ενός κράτους εάν δεν είναι στο σύστημα, το παγκόσμιο. Επομένως, πρέπει να αναρωτηθούμε. Ο Τραμπ που είχε μπει, παράδειγμα, που ήθελε να ενεργοποιήσει αυτό το νόμο, ήταν πραγματικά ο καλός και αγαθός πολιτικός ο οποίος ήθελε να κάνει αυτά τα πράγματα, ή ήταν ένα πιόνι και αυτός και έπαιξε κάποιο παιχνίδι. Και αν έπαιξε παιχνίδι, γιατί τον βγάλανε από τη μέση, έστω και προσωρινά, και ήρθε ο άλλος. Αυτά είναι κάποια σημαντικά στοιχεία που πρέπει να παρατηρεί ο κόσμος. Και το συμπέρασμα, τουλάχιστον το δικό μου, από την έρευνα που έχω κάνει και από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, είναι ότι όταν θα ενεργοποιηθεί αυτός ο νόμος Νεσάρα, που ουσιαστικά θα είναι διεθνής μετά, θα είναι, γι' αυτό θα ονομαστεί προφανώς και σαν και Σάρα, με το G, λοιπόν, θα είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Και τι εννοώ αυτό, τι εννοώ με το λέω, παγίδα. Όταν θα βγει στην επιφάνεια αυτός ο νόμος, όταν μάλλον θα αρχίσει να εφαρμόζεται, να είστε σίγουροι ότι δεν θα εφαρμοστεί από τον Τραμπ ή από τον Μπάιντεν ή από τον Πούτιν ή κάτι άλλο. Θα είναι λοιπόν κάποιος άλλος ο οποίος θα ενεργοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση. Θα ονομαστεί βεβαίως σωτήρας, παγκόσμιος σωτήρας αυτός ο άνθρωπος που θα ενεργοποιήσει αυτή την κατάσταση, το νόμο αυτό, και θα αρχίσει να μοιράζει χρήμα.
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μέρη της γης, που είναι αυτή τη στιγμή σε αυτήν την οικονομική καταπίεση, που ζουν μάλλον αυτήν την οικονομική καταπίεση με τα προβλήματά τους, που είναι πολύ σημαντικά. Από την άλλη βλέπουμε ότι δημιουργείται μεγάλο παγκόσμιο, πάμε μόνο σε παγκόσμιο κράχ οικονομικό, προς τα εκεί οδεύουμε. Φανταστείτε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που θα μείνουν χωρίς δουλειά, που δεν θα φτάνουν, που όντως δηλαδή δεν φτάνουν τα χρήματά τους να επιβιώσουν, αν έρθει κάποιος και τους πει ότι εγώ θα σας δώσω τα διπλάσια πόσα παίρνατε, θα έχετε άλλο βιωτικό πλέον επίπεδο ζωής, θα ζείτε διαφορετικά και δεν θα έχετε πρόβλημα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, έτσι, εννοείται. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτό. Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν απελευθερώσει και τις τεχνολογίες που λέμε, μέχρι και δωρεάν ενέργεια, δωρεάν ενέργεια πλέον, δεν θα πληρώνει κάποιος, δεν θα χρειάζεται να πληρώνει τη ΔΕΗ για να έχει σπίτι του ρεύμα. Όταν ενεργοποιήσει και κάποιες άλλες τεχνικές που έχουν να κάνουν με εκτός από τεχνολογία, αλλά και με την υγεία των ανθρώπων, αντιλαμβάνεσαι ότι θα ανέβει πολύ στα μάτια του κόσμου αυτός ο άνθρωπος. Πού θέλω να καταλήξω δηλαδή, ότι όλο αυτό που γίνεται, ναι μεν φαίνεται καλό, πρακτικά είναι καλό, έτσι, γιατί το λέει σίγουρα είναι καλό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ πέρα βλέπουμε το τυράκι και δεν βλέπουμε τη φάκα. Πρόσεξε, γιατί το λέω αυτό, διότι για να ενταχθείς εσύ Κώστα μέσα σε αυτό το σύστημα το παγκόσμιο, δεν θα ενταχθείς έτσι απλά. Θα πρέπει να περάσεις μέσα στο ηλεκτρονικό το σύστημα το δικό τους για να έχεις όλες αυτές τις απολαύες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, βέβαια, εννοείται, μα το έχουμε πει αυτό. Έτσι είναι το λεγόμενο το τσιπάρισμα και όλα αυτά που περιμένουμε να έρθουν. Ακριβώς εκεί καταλήγουμε, ότι για να είναι το τυράκι, αυτό και δεν φαίνεται η φάκα. Η οποία φάκα ποια είναι? Ότι για να ενταχθείς μέσα σε αυτό το σύστημα θα πρέπει ηλεκτρονικά πάντα, θα πρέπει να λάβεις λοιπόν και το χάραγμα και για να ζήσεις άνετα με πολλά λεφτά και χωρίς προβλήματα υγείας κλπ. Βλέπεις λοιπόν ότι, γι' αυτό λέω και πάλι, ήταν πολύ σωστός ο τίτλος «Σωτηρία ή παγίδα». Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και εγώ απορώ με κάποιους φίλους που αποθεώνουν και τον Τραμπ, αποθεώνουν και κάποιους άλλους και για τον νόμο Νεσάρα και ότι θα μας δώσει λεφτά. Εντάξει, δεν σε αγαπάει κανείς, Κώστα. Δεν σε αγαπάει κανείς. Υπάρχει ένα σχέδιο, το σχέδιο εξελίσσεται, το puzzle σιγά σιγά ολοκληρώνεται και βέβαια υπάρχει ένα αντίτιμο για όλα αυτά τα πράγματα. Και το αντίτιμο είναι αυτό, ότι περνάς πλέον στο δικό του, στο ηλεκτρονικό του σύστημα και ελέγχεσαι απόλυτα, συν βέβαια την πνευματική κατάρρευση που θα ακολουθήσει σιγά σιγά στον άνθρωπο, δεχόμενος αυτές τις ηλεκτρονικές καταστάσεις. Να κάνω ένα ερώτημα τώρα. Ναι, ναι. Η μετάβαση προς τα εκεί, τι παγίδες κρύβει για να φτάσουμε εκεί στην εφαρμογή αυτού του μέτρου? Θα περάσουμε δοκιμασίες? Έχουμε πει ότι έρχονται πολλά γεγονότα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε κάποια από αυτά που συνδέονται με τον ΕΣΑΡΑ, π.χ. οικονομικό κράχ που είπαμε. Ναι, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε? Το κυριότερο είναι το οικονομικό κράχ. Γιατί πρέπει να γίνει η μετάβαση σε ένα άλλο παγκόσμιο νόμισμα, σε ένα άλλο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Επομένως, πρέπει να καταρρεύσουν τα γνωστά σημερινά καθεστώτα, τα οικονομικά καθεστώτα που υπάρχουν, για να έρθει κάτι καινούριο. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι μόνο το οικονομικό κράχ. Πρέπει ο κόσμος να ζει στην αβεβαιότητα, πρέπει ο κόσμος να ζει στην πείνα, πρέπει να ζει στα προβλήματα, για να αποδεχτεί μετά όλα τα άλλα ως τη σωτήρια λύση. Επομένως, θα υπάρξει μεγαλύτερη πίεση ακόμη μέχρι να ενεργοποιηθεί αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, αυτός ο νόμος της Νεσάρα. Θα υπάρξει πίεση περισσότερη στον κόσμο. Πολλοί θα χάσουν τις δουλειές τους, πάρα πολλοί, γιατί θα καταρρεύσουν ουσιαστικά και εταιρείες, πέρα από τα οικονομικά χρηματιστήρια και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέραμε. Θα χάσει πολλοί κόσμος τη δουλειά του. Επομένως, θα δούμε σίγουρα κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι ευχάριστες. Όλα αυτά λοιπόν θα εκλείψουν κάποια στιγμή, δεν θα υφίστανται, διότι θα ενεργοποιηθεί αυτός ο νόμος της Νεσάρα και θα φέρει θεωρητικά πάντα και πρακτικά όμως, όχι μόνο θεωρητικά, κάποιες λύσεις. Όμως αυτές τις λύσεις, είπαμε ότι για να έχεις αυτές όλες τις απολαύες, θα πρέπει να ενταχθείς στο σύστημά τους. Επομένως,
μιλάω τώρα σε φίλους που μας ακούνε. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Μην θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι αγνά, ότι είναι τα τέλεια, ότι ξαφνικά κάποιος σωτήρας θα έρθει να σας σώσει. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Όλα είναι ένα κομμάτι παζ δικό τους, εννοώ της ελίτ, που σιγά σιγά το συνθέτουν με αποκορύφωμα βέβαια τον ερχομό του παγκόσμιου ηγέτη. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι το σχέδιο και όλα προς τα εκεί οδεύουν. Με διάφορα τεχνάσματα. Ερώτημα εδώ σε αυτό το σημείο. Είπες ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε αβεβαιότητα. Αυτό ναι. Σημαίνει ότι θα δούμε και να ενεργοποιείται και το σχέδιο του Blue Bean με βάση, και τις, και με βάση την έκθεση που βγήκε πλέον επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση στις 25 του μηνός που στην ουσία τι μας είπε μετά από τόσα χρόνια από τη δεκαετία του 90 που όσοι λέγανε βλέπουν υπτάμενα αντικείμενα θεωρώντουσαν φαντασμένοι, έρχεται σήμερα να παραδεχθεί η Αμερική ότι ναι, κάτι υπάρχει και ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο λοιπόν να στρώνει το χαλί για το επόμενο βήμα που θα είναι η εξωγήινη εισβολή. Βεβαίως, γιατί είπαμε ότι όλο αυτό το σύστημα της Νεσάρα θα οδηγηθεί σε ένα παγκόσμιο σύστημα, το οποίο παγκόσμιο σύστημα βεβαίως θα έχει μία παγκόσμια κυβέρνηση, ένα κοινό νόμισμα και μία κοινή θρησκεία. Όλα, γι' αυτό σου είπα ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό το ένα με το άλλο. Είναι τα διάφορα τεχνάσματα, είναι τα παρακλάδια αν θέλεις, που υπάρχουν και ενώνονται πάλι σε ένα τελικό σημείο, που είναι βέβαια ο ερχομός του παγκόσμιου ηγέτη. Βεβαίως και θα ενεργοποιηθούν και αυτά που λες με τον Blue Beam, ήδη έχουν ξεκινήσει, πλέον οι κυβερνήσεις και των ΗΠΑ το λένε ανοιχτά στον κόσμο, να αρχίζει να συνηθίζει ο άνθρωπος την ιδέα ότι υπάρχουν εξωγήινοι και ότι μπορεί κάποια στιγμή να μας κάνουν και μια επίθεση και να έχουμε και πόλεμο μεταξύ τους. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο. Δεν είναι ούτε φαντασιώσεις, ούτε θεωρίες απλές. Όταν βεβαίως στο λένε και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, η κυβέρνηση της Αμερικής όταν σου λέει τέτοιο πράγμα, όταν σου λένε η κυβέρνηση του Ισραήλ ότι αυτοί υπάρχουν και εμείς συνεργαζόμαστε για πολλές δεκαετίες μαζί τους, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να τους αμφισβητήσει κάποιος. Είναι τώρα δεδομένο. Αυτό είναι ότι όταν στο λένε επίσημοι πλέον ηγέτες, λες, μα μου το λέει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να πω ότι πλέον είναι φαντασία. Στο βγάζουν φόρο παρτίδα, μεγάλα πρόσωπα. Δηλαδή, αφού εμπιστεύεται ο κόσμος στην κυβέρνησή του για το θέμα του COVID και κάνει ναι. ό,τι πούνε, γιατί να μην πιστεύουν και αυτό, κατάλαβες τώρα. Άρα δεν υπάρχει πλέον επιστημονική φαντασία εδώ. Στο μυαλό των ανθρώπων που ακούνε, όταν δεν ξέρουν όμως ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Εμείς που ξέρουμε ότι υπάρχει το σχέδιο, καταλαβαίνουμε ότι στρώνουν το χαλί για ψεύτικες βέβαια καταστάσεις που θα έχουν όμως αντίκτυπο, γιατί το να γίνει κάποια επίθεση θα υπάρχουν και κάποια αεροπλάνα γίνα τα οποία υποτίθεται θα πυροβολάνε κάποια πράγματα, αλλά θα πέφτουν βόμβες στη γη, έτσι. Ναι. Επίσης υπάρχει και το άλλο τώρα. Και συγγνώμη, γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτό με το, να μην το ανοίξουμε τόσο πολύ με τον Blue Bean στο θέμα των αυτών. Να σταθούμε λίγο σε κάτι το οποίο ανακοινώθηκε μόλις εχθές. Όχι εχθές, συγγνώμη, το Σάββατο. Εχθές ανακοινώθηκε κάτι άλλο, θα το πω στην αυριανή εκπομπή. Ανακοινώθηκε ότι ανακαλύφθηκε ο μεγαλύτερος κομίτης ever και μάλιστα έχουμε και φωτογραφία του και που την έχουν πλασάρει στα μέσα και πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ξαφνικά ότι έχουμε μια φωτογραφία τόσο καθαρή ενός κομίτη που την είδα εγώ να κυκλοφορεί. Λες και είναι τώρα ζωγραφισμένη. Ποιο τηλεσκόπιο κατάφερε να πιάσει αυτόν τον κομίτη με τόσο καλή ανάλυση? Ναι. Πραγματικά δηλαδή σε κάνουν να λες ότι στρώνουν το χαλί για πολλά και διάφορα πράγματα που έχουν πολλά εναλλακτικά σενάρια. Ακόμα και αυτό που λες για πτώση ενός κομίτη, ας πούμε, πάνω στη γη. Ναι, ενός αστεροειδούς, ναι, να χτυπήσει κάποιο σημείο και να προκαλέσει τεράστιες ζημίες. Και βέβαια και όταν θα γίνει η πρόσκρουση, δεν θα υπάρχει και βεβαίως καμία πρόσκρουση, θα έχουν μία-δύο πυρηνικές κεφαλές και θα αντιλαμβάνεις τι έχει να συμβεί. Αυτό ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν έχει αντιληφθεί ότι είμαστε στην αρχή εξελίξεων πλέον και δεν ξέρω πραγματικά πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό. Αυτό θεωρείται ένα από τα πιο σίγουρα σενάρια. Κάποια στιγμή θα ανακοινώσουν στον κόσμο ότι υπάρχει κάποιος αστεροειδής που είναι σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη. Λοιπόν, θα γίνει και αυτό. Αυτό δηλαδή είναι στα σίγουρα σχέδιά τους. Πότε θα γίνει,
Δεν γνωρίζουμε ακόμη, δεν γνωρίζουμε. Όμως θα γίνει σίγουρα και ξαφνικά εκεί όπου ο κόσμος ακούει τις ειδήσεις είτε για το COVID, είτε βλέπει κάποιες άλλες κομπές κλπ. Θα βεβαίως θα γίνει το πρώτο θέμα ότι κάποιος αστεροειδής έχει ανακαλυφθεί από την NASA και ότι έχει πορεία σύγκρουση με τον πλανήτη Γη. Σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε ξανακάνει, ναι, πάρα πολλές εκπομπές μαζί σου στο παρελθόν, είχαμε αναφέρει μια πληροφορία. Γιατί σκάβουν προς το κέντρο της Γης στην Ιαπωνία, στη θάλασσα μέσα, ναι, ένα τύπου τουνελάκι κατακόρυφο. Θα μπορούσε λοιπόν εκεί να τοποθετηθούν πυρηνικά και υποτίθεται ότι εμείς θα βλέπουμε τον κομίτη και θα γίνει μια έκρηξη τέτοιες εμβέλειες που θα δικαιολογεί ένα μέρος του πλανήτη να καταστραφεί, όχι όλο. Ακριβώς. Έτσι, αυτό, ναι, κρατήστε το σαν είδηση, γιατί τα είχαμε πει και στο παρελθόν. Γιατί σκάβουνε? Είναι πολλά τα περίεργα και δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρεις. Τι να αναφέρουμε, ότι ο Πατριάρχης της Ρωσίας είχε κάνει και ένα ταξίδι στην Ανταρκτική, που κανείς δεν έμαθε ποτέ τι πήγε να κάνει σε το σημείο αυτό. Και υπήρχαν και φωτογραφίες μάλιστα στο διαδίκτυο, που ήταν στην Ανταρκτική ο ίδιος ο Πατριάρχης της Ρωσίας, των Ρώσων. Αυτό κράτησε το, γιατί θέλω αυτό και το θρησκευτικό κομμάτι να το βάλουμε ένα στην επόμενη εκπομπή για να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να φέρω και την πανθρησκεία και τι ρόλο παίζει το Πατριαρχείο, η Εκκλησία μας, τι διασυνδέσεις υπάρχουν, ποιες οι σχέσεις με όλο αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Και πρέπει να πω και κάτι τελευταίο, ότι ειδικά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνούν τα μηνύματα που θέλουν. Δεν πρέπει να είμαστε απαθείς. Δεν πρέπει να μένουμε στο γεγονός ότι ναι, υπάρχει αυτή η κατάσταση, ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι ή ξέρω εγώ τι είπα άλλος, τι έκανε κοινός. Όχι, πρέπει να ερευνάμε, να ψάχνουμε τα πάντα. Και βεβαίως, ίσως δεν ακουστεί καλό, να είμαστε καχύποπτοι. Ότι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι και να μην εμπιστευόμαστε κανέναν. Και εγώ είναι κάτι που το λέω, τέλος τα πολιτικά κόμματα, μην εμπιστεύεστε κανέναν, ούτε καινούρια, ούτε παλιά, δεν υπάρχει τίποτα πλέον που μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος. Δεν υπάρχουν αυτά, αυτά δεν τα συζητάμε καν, δεν ασχολούμαστε. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι από τους πολιτικούς ηγέτες, όλοι, παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όταν θα έρθει όμως ο παγκόσμιος ηγέτης, θα δέσουν όλοι επάνω του, γιατί θα κάνει πολλά καλά πράγματα, θα δώσει πολλά νέα στοιχεία, θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Επομένως, για να έρθει αυτός, όταν θα έρθει μάλλον αυτός, θα πρέπει να έχει φτάσει σε σημείο πλέον ο κόσμος να μην θέλει να βλέπει κανέναν πολιτικό, ούτε να τον ακούει, ούτε να τον βλέπει ζωγραφιστό, και να αναζητά κάτι άλλο. Βλέπεις και εδώ στο διαδίκτυο τι γράφουν. Να υπήρχε ένας να έκανε εκείνο, να υπήρχε ένας να έκανε εκείνο. Λοιπόν, θα έρθει αυτός ο ένας. Απλά δεν είναι η ώρα το ακόμη. Πρέπει να μηδενίσουν τα πάντα, να καταρρεύσουν τα πάντα για να βγει αυτός από μέσα. Μάλιστα. Σπύρο μου, να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο και θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή που θα είμαστε μαζί να δούμε το θρησκευτικό λίγο αυτό κομμάτι. Πώς, με ποιο τρόπο θα έρθει αυτός ο ένας, αν είναι παγίδα ή δεν είναι παγίδα, αν είναι όντως ο Αντίχριστος ή είναι ένα νέο σύστημα το οποίο κάποιοι μπορεί να το πολεμούν και να το πλασάρουν ως έτσι, αν υπάρχει όντως η σχέτιση με τη θρησκεία, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη σε κάποιους. Λέει, γιατί να μην είναι ένα καινούριο σύστημα πολύ καλύτερο για όλους, γιατί απαραίτητα θα πρέπει να είναι ο Αντίχριστος για παράδειγμα, ναι, και να μην είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο θα αλλάξει τελείως τον κόσμο μας. Έτσι θα φανεί. Έτσι θα φανεί. Ότι είναι κάτι το πολύ καλό και το πολύ απλό. Εγώ θέλω να, όχι παράκληση, θέλω απλά να πω κάτι που μας ακούν οι φίλοι. Προσοχή με όλα αυτά που διανύουμε το τελευταίο διάστημα, με τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους. Δεν είμαστε εχθροί. Ο καθένας βιώνει με το δικό του τρόπο όλη αυτή την πανδημία, αν είναι πανδημία ή αν δεν είναι πανδημία. Άλλοι θέλουν να εμβολιαστούν, άλλοι δεν θέλουν. Ο σκοπός δεν είναι να πέσουμε στο τρυπάκι τους και να υπάρχουν έχθες και διχόνιες μεταξύ μας. Όχι. Όλοι είμαστε ενωμένοι άνθρωποι. Άλλοι θέλουν να εμβολιαστούν, άλλοι δεν θέλουν. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Ούτε πρέπει να είμαστε εχθροί με αυτούς που εμβολιάζονται ή με αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη παγίδα που έχει στηθεί και βλέπω ότι πέφτουν πάρα πολύ μες στην παγίδα. Έχουν πλέον, διαχωρίζουν τον άνθρωπο και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, προσέξτε το. Μάλιστα. Αυτά, Κώστα, από μένα. Αυτά. Σπύρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, καλό βράδυ σε όλους.